Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Τόλης και σήμερα θα παίξουμε το πρώτο τηλεπαιχνίδι του καναλιού με fans. Τα παιδιά έχουν έρθει με την έγκριση των γονιών τους και παρόν εδώ είναι και ένας γονιός. Για να πάμε να τους γνωρίσουμε. Πρώτος παίκτης. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Σωτήρης και είμαι 12 χρονών. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Αχιλλέας και είμαι 11 χρονών. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ζήσης και είμαι 11 χρονών. Μαζί σας λοιπόν παιδιά, θα παίξουμε ένα παιχνίδι με ερωτήσεις και με διάφορα challenges που θα πρέπει να περάσετε και να κερδίσετε. 10 θα είναι οι ερωτήσεις και τα challenges και ο νικητής θα συμμετέχει σε ένα από τα βίντεό μου εδώ στο κανάλι. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Για αυτή την ερώτηση θα πρέπει να φορέσετε τις μάσκες. Φορέστε τις μάσκες, παρακαλώ. Φορέσατε, δεν βλέπετε, έτσι? Όχι. Όχι. Μια χαρά. Με το 3 θα ανοίξετε τις μάσκες και θα δείτε το αντικείμενο που υπάρχει μπροστά σας. 1, 2, 3. Δεν θα πρέπει να πείτε κάτι. Λοιπόν, η ερώτηση αφορά το συγκεκριμένο challenge με το αντικείμενο που έκανα στο κανάλι μου. Ερώτηση χωρίς βαθμό. Ξέρετε ποιο challenge είναι αυτό? Ποιο? Πες το. Βανιάρης challenge. Ωραία. Με ποιον το έκανα? Με τον Πάνος Dead Blogs. Ωραία. Η ερώτηση τώρα. Ποιος κέρδισε σε αυτό το challenge? Ο Αχιλλέας. Εσύ. Ναι, σωστό. Παίρνεις ένα βαθμό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Βάλτε τις μάσκες. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν. Ερώτηση χωρίς βαθμό. Ποιο ήταν αυτό το challenge με αυτό το αντικείμενο? Αχιλλέ. Κατάμουτρα challenge. Μπράβο, σωστά. Bye face challenge. Σωστά. Λοιπόν, ερώτηση με βαθμό. Πώς λεγόταν η κοπέλα με το οποίο έκανα αυτό το challenge? Μαχιλές. Πελαγία. Μπράβο, σωστό, 2 βαθμοί. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Εγώ κατάλαβα ήδη και εγώ. Λοιπόν, βγάλε τη μάσκα. Ερώτηση χωρίς βαθμό. Ποιο ήταν αυτό το challenge? Όχι, εσύ. Την πούλη. Σωστά. Θα πρέπει να διαλέξετε μια καραμελίτσα. Όποιος φάει την άσχημη γεύση δεν παίρνει βαθμό. Όποιος φάει την καλή γεύση θα πάρει βαθμό. Επιλέξτε τυχαία μια καραμελίτσα και θα ξεκινήσουμε με σένα, Σωτήρη. Στο οποίο έχεις την άσπρη που έχει λίγο κίτρινο, έτσι. Mm. Και είναι ή popcorn με βούτυρο ή σάπιο αυγό. Με τα 3 πάτε με για να δούμε τι θα τύχεις. Πάτε. Μάσα την κανονικά και πες μας τι είναι. Είναι το βούτυρο ή είναι το κλουβι αυγό? Κλουβι αυγό. Α, ναι, φύστη, φύστη. Οπότε δεν παίρνεις βαθμό. Όση τι γεύση έχει. Λοιπόν, πάμε στον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας έχει ή ροδάκινο ή εμετό. Λοιπόν, για να δοκιμάσω πάνω. Ναι. Εμετό! Όχι ρε, ούτε συμβαθμό! Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ζήση. Ο Ζήσης έχει ή τούτη φρούτη ή βρώμικες κάλτσες. Για να δοκιμάσω. Το πρώτο. Τούτη φρουτή. Ναι. Μπράβο, παίρνεις ένα βαθμό. Γιατί? Η βαθμολογία είναι 1, ο Ζήσης 2, ο Αχιλλέας και 0, ο Σωτήρης. Σε αυτή την ερώτηση δεν θα βγάλετε τη μάσκα. Θα πρέπει με το χέρι σας να πιάσετε πρώτα από ένα αντικείμενο που έχετε. Πιάστε το όλοι. Και να βρούμε τι είναι. Και να βρείτε από ποιο challenge είναι. Πιάστε το αντικείμενο. Αχιλλέα, προωρά, πιάστε κι εσύ.
Σκεφτείτε το, μην πείτε ακόμα κάτι. Σκέφτηκα, το βρήκα. Οι άλλοι το έχουν βρει, ναι ή όχι? Όχι, όχι. Με το 3, όποιος προλάβει και πει πώς λέγεται το challenge, παίρνει το βαθμό. 1, 2, 3. Jenga Gold. Μπράβο, σωστά, ο Αχιλλέας παίρνει και άλλο βαθμό. Δεν έχει αστεράκι, εγώ θυμόμουν το Jenga Gold. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, αυτό το χαρτί είναι αυτό το συγκεκριμένο χαρτί που είχαμε το Mr. Abba. Σε ποιο challenge ήτανε? Με το 3, όποιος σηκώσει πρώτο στο χέρι θα το απαντήσει. Ένα, δύο, τρία. Πώς το τήρεις? Το Charlie Challenge. Μπράβο, παίρνεις και εσύ ένα βαθμό. Είμαστε 1-3-1. Ναι. Βάλτε τις μάσκες. Με το 3 βγάλτε τις μάσκες. 1, 2, 3. Λοιπόν, ο Ζήσης ξέρει κάτι ή εσύ που φαίνεται κάποια βίντεο δεν τα έχεις παρακολουθήσει. Αυτό έχω καταλάβει. Το συγκεκριμένο challenge ήταν το The Electric Shock Challenge. Η ερώτηση είναι με ποιον έκανε αυτό το challenge. Αχιλλέας. Με το Μίτσο. Μπράβο, πολύ σωστά κέρδισες. Είναι ένα βαθμό. Να ξανακλείσουμε. Ναι. Σε ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, ερώτηση χωρίς λόγο. Ποιο ήταν αυτό το challenge? Ζωγράφια εδώ σαν τυφλά. Θα το παίξετε κι εσείς αυτό το challenge. Θα φορέσετε τις μάσκες. Θα ζωγραφίσετε κάτι που θα σας πω. Όποιος το ζωγραφίσει πιο καλά θα πάρει βαθμό. Πιάστε το μολύβι και το χαρτί. Ναι, αλλά δείτε μου πως είναι το χαρτί, ευθεία. Ναι, πιάστε το έτσι και να δείτε. Είστε έτοιμοι? Ναι. Με το 3 θα αρχίσετε να ζωγραφίσετε. 1. Αυτοκίνητο. Πάμε. Προφίλ το αυτοκίνητο, έτσι. Βάλατε ρόδες, έτσι. Πόρτες, παράθυρα βάλατε? Ναι. Σίγουρα? Ναι. Δεν ξέρω τι έκανα. Λοιπόν, τελειώσετε όλοι, αφήστε τα μολύβια κάτω και για να δούμε. Βγάλτε τις μάσκες. Βγάλτε τις μάσκες και για να δούμε τι κάνατε. Εγώ, όχι και χάλια. Εντάξει, λίγο με είναι καλό. Πρώτο ο Σωτήρης να μας πει τι έκανε. Η μία ρόδο μπήκε λίγο λάθος. Ναι. Από εδώ λίγο... Ξέφυγες. Ναι. Και γενικά, ωραία. Πότες, για να δούμε, πάμε στον Αχιλλέα. Αχιλλέα. Εγώ το έκανα κάπως σαν καμπύλι. Ναι. Οι δύο άντρες βγήκαν καλά και εκεί έκανα ένα παράθυρο. Αλλά ήθελα να κάνω και το τιμόνι, αλλά δεν μου βγήκε καλά και βγήκε κάτω με τη ρόδα. Η ρόδα είναι μία εκτός, έτσι. Ναι. Λοιπόν, για να πάμε και στο Ζήση. Εγώ έκανα 5 ρόδες. Γιατί? Θέλω. Φορτηγό έγινε. Και οι ρόδες είναι... Μία είναι... Εσύ νομίζω δεν είναι καλό σε. Λοιπόν, το Αχιλλέα είναι κυκλωτό και η ρόδα είναι εκτός. Ενώ του Σωτήρη μπορώ να πω, επειδή έχει τις καμπύλες που μπαίνουν και οι ρόδες, το βαθμό θα το πάρει ο Σωτήρης. Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία τώρα? 2, 3, 4. 4 και 1. Πάμε στον επόμενο γύρο. Πιάστε πάλι το αντικείμενο μπροστά σας, που είναι από ένα, και πείτε μου ποιο challenge είναι. Όποιος προλάβει το λέει. Κατευθείαν, χωρίς χέρι. Ποιο challenge ήτανε? Wet head challenge. Μπράβο, πολύ σωστά, Αχιλλέα. Καλά, τι γίνεται, ο Αχιλλέας τα ξέρει όλα. Βγάλτε τη μάσκα να δείτε. Μετά μέσα από το καπέλο. Ναι, με ποιο το είχα κάνει? Με τον old school. Μπράβο, σωστά. Με το 3 θα βγάλει τις μάτες. 1, 2, 3. Τι είναι αυτό, παιδιά? Τι είναι αυτό, παιδιά? Να μας πει ο Ζήσης. Ξέρω. Δεν λέει κιόλας. Ζήση, δεν παρακολουθείς πολύ, εσύ μου φαίνεται. Λοιπόν, ερώτηση χωρίς δοχμό. Ποιο challenge ήταν αυτό? Η
νομίζω το μαζί. Ένα, δύο, τρία. Ninja Challenge. Και τώρα πάμε στην ερώτηση. Πώς λεγόταν το πνεύμα που μιλήσαμε? Ο Σωτήρης το σήκωσε πρώτος. Παναγιώτα. Μπράβο, σωστά. Παίρνεις ένα βαθμό ακόμα και πας στους τρεις βαθμούς. Οπότε η βαθμολογία είναι 3, 5 και 1. Πάμε στον τελευταίο γύρο για να βρούμε τον νικητή. Πριν βγάλετε τις μάσκες, θα σας πω ότι αυτός ο τελευταίος γύρος είναι ο πιο δύσκολος και γι' αυτό θα πάρετε 5 ολόκληρους βαθμούς σε αυτό το γύρο. Που σημαίνει ότι ακόμα και αν ο Ζήσης, που έχει μόνο ένα βαθμό, κερδίσει σε αυτό το challenge, έχει την ευκαιρία να κερδίσει ολόκληρο το παιχνίδι. Γιατί έχει ένα και με 5 θα πάει 6. Έτσι, αντίστοιχα και εσείς οι δύο, όποιος κερδίσει μπορεί να πάρει και 5 παραπάνω και να βγει με τους μεγαλύτερους πόντους ο νικητής. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ναι. Όποιος κερδίσει αυτό το challenge κερδίζει ολόκληρο το παιχνίδι και θα κάνει βίντεο μαζί μου. Λοιπόν, το challenge αυτό που θα παίξουμε στο τελευταίο γύρο είναι το... Βγάλε τις μάσκες! Balloon challenge! Τι θα γίνει τώρα σε αυτό το challenge? Είναι πολύ σκληρό και πολύ δύσκολο παιχνίδι, παιδιά. Θα πρέπει να φυσήξετε το μπαλόνι και όποιος το σκάσει πρώτος θα πάρει τους 5 βαθμούς. Το έχω δει. Όποιος δεν μπορέσει, θα πάμε πολύ καλά. Τώρα! Τι, αγχώθηκες? Όχι, μας δυσκόλεψες. Ναι. Έτσι είναι τα παιχνίδια. Εγώ θα το σκάσω. Με το 3 θα ξεκινήσουμε. Το φυσάτε και όποιος το σκάσει πρώτος είναι πολύ απλό. Κερδίζει. Με το 3 θα ξεκινήσουμε. Αλλάξαμε μπαλόνι γιατί το 1 ήταν πράσινο και δεν γινόταν. 1, 2, 3, πάμε! Παιδιά, κέρδισε Αγγιλέα, δεν το πιστεύω. Κέρδισε μας παραλίγο. Θα κέρδισες εσύ. Νικητής, παιδιά, του παιχνιδιού είναι ο Αχιλλέας. Παραλίγο δηλαδή, θα κέρδισες εσύ, θα έπαιρνες 5 βαθμούς. Εσύ προσπάθησες όσο μπορούσες ζήσει, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Αλλά επειδή ήσασταν και οι τρεις καλοί, θα κάνουμε βίντεο μαζί. Θα κάνω και με τους τρεις σας βίντεο. Με τη μάσκα εικονικής πραγματικότητας. Εντάξει? Ναι. Θα το δείτε, παιδιά, σε λίγο στο κανάλι μου, στο Internet for You. Εντάξει. Σας άρεσε αυτό το τηλεπαιχνίδι? Ναι, τέλειο ήταν. Εσάς, παιδιά, σας άρεσε που το βλέπετε? Θα θέλατε να συμμετέχετε σε ένα τηλεπαιχνίδι τέτοιο, με ερωτήσεις? Μήπως να το κάνω σειρά αυτό? Για γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θα θέλατε να συμμετέχετε σε ένα τέτοιο τηλεπαιχνίδι. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς τι λέμε? Γεια σας! Γεια!